Γεια, ευτύχησε εδώ. Ελπίζω να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Μένουμε σπίτι και ο καλύτερος τρόπος για να προτρέψουμε κι άλλο κόσμο να μείνει σπίτι είναι να έχουμε περισσότερα πράγματα για να κάνουμε στο σπίτι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να μείνουμε περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον χρόνο. Πρώτο και ίσως πιο σημαντικό, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνατε όπως μπορείτε. Είστε μαθητές, είστε φοιτητές, προσπαθήστε να μείνετε κοντά στην ύλη σας. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουν μπει κάποια συστήματα για να μαθαίνετε εξ αποστάσεως, αλλά και να μην έχουν μπει ακόμα, να μην έχει οργανωθεί, κάντε το εσείς. Ασχοληθείτε με την ύλη σας, ασχοληθείτε με τα μαθήματά σας, δείτε ξανά τις εργασίες σας, δείτε το βιβλίο σας και για τους εργαζόμενους, αν μπορείτε να δουλεύετε από το σπίτι, να δουλεύετε με ακόμα πιο όρεξη. Γιατί είσαι στο σπίτι, δεν χάνεις ώρα στις μετακινήσεις, μπορείς να είσαι με τις παντόφλες. Αν κάνετε δουλειά που μπορείς να την κάνεις από το σπίτι, μπορεί να είμαστε στην αρχή του βίντεο, αλλά ίσως είναι και το πιο σημαντικό σημείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, ιδίως εμείς που δουλεύουμε. Πρέπει η οικονομία, όσο και αν συρρυκνωθεί, να συνεχίσει να λειτουργεί. Αν τώρα απ' την άλλη δεν μπορείτε να δουλεύετε από το σπίτι, γιατί η δουλειά που κάνατε δεν γίνεται από το σπίτι, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι στο αντικείμενο της δουλειάς να ασχοληθείτε με κάποια πιο θεωρητικά πράγματα, ίσως κάποιο κομμάτι εκπαίδευσης που είχατε αφήσει πίσω. Τέλος πάντων, να μείνετε στο αντικείμενο, να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό που κάνατε, με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται αυτό. Για δουλειά από το σπίτι υπάρχουν πλέον τα μέσα και εδώ να πω το εξής. Μπορείτε τώρα να ψάξετε να βρείτε πράγματα να κάνετε online, αν έχετε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, το θέμα δουλειά από το σπίτι μπορεί να είναι κάτι το οποίο τώρα θα ψάξετε και θα κυνηγήσετε. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, ίσως όλο και περισσότερες εταιρείες που συνεχίζουν και πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν, θα ψάχνουν άτομα να κάνουν πράγματα εξ αποστάσεως. Ψαχτείτε. Επόμενο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο σπίτι είναι να τακτοποιήσεις το σπίτι. Να οργανώσεις, να τακτοποιήσεις, να καθαρίσεις, γενικότερα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που ήθελες να κάνεις καιρό και δεν είχες χρόνο να κάνεις. Και το ξεκαθάρισμα πραγμάτων μπορεί να φέρει και εκπλήξεις. Μπορεί να βρεις πράγματα παλιά που ούτε καν θυμόσουν ότι τα είχες και μπορεί να βρεις και πράγματα μισοχαλασμένα που τώρα ήρθε η ώρα να επιδιορθώσεις ή να ξεφορτωθείς. Εδώ συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους εργασίες στο σπίτι. Κάτι που θες να καθαρίσεις, κάτι που θες να επιδιορθώσεις, κάποιο κάδρο που θέλεις να βάλεις, κάτι που θέλεις να βάψεις. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται όταν έχεις πολύ χρόνο στο σπίτι. Και εννοείται, αν κάτι σου λείπει, μπορείς να το παραγγείλεις online. Γυμναστική! Αυτό θα το βάλω στα απαραίτητα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να κινείστε. Και επειδή κάνει καλό στην υγεία μας, αλλά και επειδή κάνει καλό στην ψυχολογία μας. Η φυσιολογία επηρεάζει την ψυχολογία. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να γυμνάζεστε. Ακόμα και μέσα στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μάθετε κάποιες ασκήσεις να κάνετε, κάποια βαράκια να έχετε, κάποιο στρωματάκι γυμναστικής, κάποια λάστιχα βοηθάνε πολύ ανάλογα με το καθένα, ό,τι έχει και ό,τι μπορεί να κάνει. Επίσης υπάρχουν πολλές ασκήσεις που μπορείτε απλά να κάνετε με το βάρος του σώματός σας. Αλλά μην ξεχνάτε ένα κομμάτι του χρόνου της ημέρας να το αφιερώνετε σε γυμναστική. Και αν θέλετε βοήθεια σε αυτό, πρώτον υπάρχουν πολλά online μαθήματα, ακόμα και γυμναστήρια έχουν μαθήματα μέσω ίντερνετ για πώς μπορείς να κάνεις διάφορες ασκήσεις και διάφορα πράγματα σχετικά με το σώμα σου, από aerobic μέχρι τεξιδωτή kung fu, και μπορείς να βρεις και σίγουρα πολλά σχετικά βιντεάκια στο ίντερνετ. Γι' αυτό μην παραμελείτε τη γυμναστική! Διάβασμα! Διαβάστε! Μια πολύ καλή ευκαιρία για να τελειώσετε ένα βιβλίο που θέλατε να τελειώσετε, να διαβάσετε κάτι ενδιαφέρον που σας πήρανε στα γενέθλιά σας και δεν έχετε διαβάσει ακόμα, ή και πάλι αν θέλετε να εντρυφήσετε σε πιο κλασικά αναγνώσματα. Εδώ να πούμε ότι όταν λέμε διάβασμα, φυσικά μπορεί να είναι διάβασμα σε μορφή βιβλίων, αλλά μπορεί να είναι και online. Αλλά εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Επειδή τίνουμε όταν είμαστε στο σπίτι στην εποχή μας να αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στον υπολογιστή, επειδή πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε εκεί, ό,τι μπορούμε να κάνουμε εκτός οθόνης είναι κέρδος. Για να βρούμε αυτή τη χρυσή ισορροπία. Και κάτι ακόμα, ακούσαμε κάποιοι συγγραφείς που δίνουν δωρεάν τα βιβλία τους σε μορφή PDF αυτή την εποχή για τον κόσμο που μένει σπίτι και έχει περισσότερο χρόνο για διάβασμα. Αλλά όπως είπαμε, ωραία τα βιβλία PDF, αλλά δεν θέλετε να αφιερώνετε πάρα πολύ χρόνο σε έναν υπολογιστή, σε μία οθόνη στο κινητό σας, βρείτε και κανονικά βιβλία και αράξτε να διαβάσετε. Ποιος είναι ο δολοφόνος, ρε παιδιά. Επόμενο, λιώσιμο σε ταινίες, σειρές και εκπομπές στη τηλεόραση. Νομίζω επιβάλλεται. Αλλά εδώ προσοχή. Με μέτρο. Τόσα πολλά πράγματα λέμε σε αυτό το βίντεο.
μην ρίξετε το βάρος μόνο σε ένα από αυτά. Μία, δύο, τρεις ώρες για να δείτε κάποια ταινία, αγαπημένη σειρά, εκπομπή κτλ. Κτλ. Φτάνει. Υπάρχουν κι άλλα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις όταν μένεις σπίτι όλη μέρα. Ένα μικρό διάλειμμα, μία παρένθεση. Πριν από πολλά χρόνια, μπορεί να ήταν και 8, 9, 10 χρόνια, είχα κάνει ένα άλλο βιντεάκι με περίπου το ίδιο θέμα. Έλεγε τι να κάνεις στο σπίτι για να μην βαριέσαι. Κοιτάξτε τι θέλω να κάνετε. Θέλω να πάτε να το βρείτε, να το δείτε και να έρθετε μετά εδώ να γράψετε ένα σχόλιο συγκρίνοντας τα δύο βίντεο. Δηλαδή, αν πολλά πράγματα που έχω πει σε αυτό το βίντεο τα είχα πει και σε εκείνο, και γενικά να γράψετε ένα σχετικό σχόλιο. Να σας πω ότι εγώ πριν κάνω αυτό το βίντεο που κάνω τώρα, δεν πήγα να το δω για να μην με επηρεάσει και για να δούμε πραγματικά τις διαφορές. Αυτό και αν είναι εύκολο να κάνουμε, να βλέπουμε βίντεο στο ίντερνετ, να βλέπουμε streams ή βιντεάκια στο YouTube. Και εδώ θέλει μέτρο, αλλά εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει με πολλαπλούς τρόπους. Η πρότασή μου είναι να βλέπετε πράγματα που σας αρέσουν, πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Μπορεί να είναι αστεία, κωμικά βίντεο, μπορεί να είναι πράγματα ενδιαφέροντα, ντοκιμαντέρ. Και εδώ η πρότασή μου είναι να βλέπετε πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Μπορεί αυτά να είναι κωμωδίες, αστεία βίντεο ή μπορεί να είναι πράγματα ψιλοεκπαιδευτικά, πράγματα που σας μαθαίνουν και πράγματα για κάποιο αντικείμενο που σας αρέσει. Σαν ψυχαγωγία δείτε το, αλλά αν μπορείτε να βρείτε και πράγματα που σας αρέσουν να μάθετε και έχετε και αυτό το όφελος έξτρα, ακόμα καλύτερα. Για παράδειγμα, αν σας αρέσει η φωτογραφία και το βίντεο, υπάρχουν άπειροι YouTuber που κάνουν βίντεο σχετικά με αυτό. Άρα, εδώ ο κανόνας είναι ψυχαγωγία, βλέπω πράγματα που μου αρέσουν, αλλά μπορείτε να πάρεις και κάτι θετικό. Εδώ θα βάλω και κατηγορία ταξίδια. Πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο επειδή εμείς με το Happy Traveler κάνουμε ταξίδια και έχουμε πάρα πολλά ταξιδιωτικά βίντεο και το κανάλι είναι ταξιδιωτικό, αλλά γενικά επειδή αυτή την εποχή που είσαι μέσα στο σπίτι, είναι ωραίο έστω το μυαλό να ταξιδεύει, να βλέπεις πράγματα. Και μέσα από ταξίδια μπορείς να μάθεις και πράγματα. Φυσικά κάποια πράγματα μπορεί να δεις, μπορεί να είναι πράγματα που μαθαίνεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης που επίσης αναφέραμε σε αυτό το βίντεο. Αλλά θα ήθελα να δείτε το να βλέπεις βίντεο στο ίντερνετ εντελώς ψυχαγωγικό κομμάτι, κάτι που το κάνεις για να περάσει καλά. Και γι' αυτό το λόγο πιο πολύ προτείνω να βλέπετε πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα και να γελάτε και επίσης πράγματα που σας κάνουν να ταξιδεύετε νοερά. Χορός! Ένα από τα πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε στο σπίτι, αλλά μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε μουσική και να χορέψουμε. Και εντελώς μόνοι μπορούμε να χορέψουμε στο δωμάτιό μας, βάζοντας την αγαπημένη μας μουσική, αλλά και με την οικογένεια ακόμα καλύτερα. Γενικά φτιάχνει τη διάθεση όταν το κάνεις με τα αγαπημένα σου άτομα, δημιουργεί πάρα πολύ όμορφες στιγμές και επίσης βοηθάει και σωματικά, είναι και αυτό μια μορφή γυμναστικής. Και ειδικά αν είστε party animals που σας λείπουν τα κλαμπ αυτή την εποχή, ρίξτε το στο χορό! Μαγειρική! Ναι, μαγειρική! Αυτό και αν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αν έχεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Είτε είσαι λάτρης μαγειρικής που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις τις περίεργες και πολύπλοκες συνταγές που σπάνια είχες χρόνο για να κάνεις. Και αν είσαι αρχάριος, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να μάθεις να μαγειρεύεις. Ή να μάθεις να μαγειρεύεις ακόμα καλύτερα. Και εδώ υπάρχουν και πολλές ωραίες ιδέες για να υπάρχει ποικιλία στο θέμα του φαγητού. Μπορείς να κάνεις ειδικές βραδιές με συγκεκριμένη κουζίνα. Σήμερα ισπανικό, σήμερα ιταλικό. Να βρεις συνταγές στο ίντερνετ και να αυτοσχεδιάσεις. Εντάξει, και να μην τα έχεις όλα τα υλικά, δεν χρειάζεται. Οπ, κάτι μου λείπει, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Με ό,τι έχεις, μπορείς να φτιάξεις κάτι ωραίο. Και το σημαντικό εδώ πέρα, επειδή μπορεί με τον καιρό να αρχίσει να μας λείπει το φαγητό στην ταβέρνα, φαγητό έξω στο εστιατόριο κτλ., μπορείς να διαμορφώσεις το χώρο, το σαλόνι κτλ. Με λίγο φωτισμό, με λίγο ωραία διακόσμηση στο τραπέζι, με λίγα πραγματάκια που και αυτά μπορείς να τα δεις στο ίντερνετ πώς να τα κάνεις, έτσι ώστε να δώσεις και αυτή την ατμόσφαιρα και μερικές φορές να νιώθεις ότι τρώτε έξω. Ύπνος. Ναι, ύπνος. Κάτι που αξίζει να κάνουμε περισσότερο τώρα που μένουμε σπίτι είναι να κοιμόμαστε. Να κοιμόμαστε καλά. Γιατί ο ύπνος λείπει σε πολλούς από εμάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με χρόνια έλλειψη ύπνου. Και αυτό γίνεται κυρίως λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, των πολλών πραγμάτων που προσπαθούμε να βάλουμε μέσα στη μέρα μας. Και το γεγονός ότι μπορεί να δουλεύουμε όλη τη μέρα, να τρέχουμε όλη μέρα, να κάνουμε πράγματα και το βράδυ να βγαίνουμε έξω, να διασκεδάζουμε. Και έτσι, πάρα πολλοί κόσμος είχε συνηθίσει να κοιμάται λίγο και κακές ώρες. Ενώ τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αρχίσει να κοιμάσαι πιο ομαλά και να κοιμάσαι ώρες που συγχρονίζονται καλύτερα με το βιολογικό ρολόι του σώματος. Και επίσης μια πολύ ωραία ιδεούλα σχετικά με τον ύπνο είναι να βάλουμε το μεσημεριανό ύπνο στο πρόγραμμά μας. Όχι τίποτα 2 ώρα έτσι να διαλυθούμε, αλλά ένα μισάωράκι πολλές φορές είναι ό,τι πιο αναζωογονητικό. Το επόμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ποιοτικός χρόνος με τους ανθρώπους σου. Και όταν λέμε ποιοτικός χρόνος δεν εννοούμε
να κάτσουμε μαζί να δούμε μια ταινία ή να παίξουμε χαρτιά. Σημαίνει πράγματα που σε δένουν περισσότερο με τους άλλους. Κυρίως κουβέντες, αλλά μπορεί να είναι και απλώς να παίξεις. Και για εμάς τους γονείς, για παράδειγμα, το να έχουμε περισσότερο χρόνο να παίζουμε με τα παιδιά μας, είναι ποιοτικός χρόνος. Ή αν τα παιδιά σας έχουν μεγαλύτερη ηλικία, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσετε χρόνο μαζί τους. Και να κάνετε συζητήσεις γενικότερα για τα μαθήματά τους ή για άλλα πράγματα που τους απασχολούν. Επίσης, ο ποιοτικό χρόνο είναι γενικότερα να κάνεις συζητήσεις. Και αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι με κάποιον στο σπίτι. Αυτές τις μέρες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σηκώσεις το τηλέφωνο, κάποια εφαρμογή στο κινητό που χρησιμοποιείς για βιντεοκλήσεις και να κάνεις κουβέντες χωρίς να σε πιέζει πολύ ο χρόνος. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να έρθετε κοντά με τους αγαπημένους σας. Και εννοείται, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το πονηρό που μπορεί να σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Αναπτύξτε δεξιότητες. Αυτός είναι ίσως από τους καλύτερους τρόπους που μπορείτε να αξιοποιήσετε το χρόνο σας. Κατεβάστε εκείνη τη σκονισμένη κιθάρα από το πατάρι, γιατί τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για να μάθετε να παίζετε. Και εννοείται μπορείτε να βρείτε άπειρα μαθήματα online και γραπτά, αλλά μπορείτε να βρείτε και βίντεο. Πολύ παλιά είχα κάνει ένα βιντεάκι πώς να ξεκινήσετε να παίζετε κιθάρα για αρχάριους. Αν το δείτε και πορωθείτε τόσο πολύ, μπορείτε να παραγγείλετε μία online, μία απλή, για να ξεκινήσετε να παίζετε. Και αυτό δεν μετράει μόνο για μουσικά όργανα. Εννοείται μπορείς να μάθεις οτιδήποτε. Και δεν έχει να κάνει με τα μαθήματα του σχολείου. Εδώ μιλάμε για κάτι που σου αρέσει, κάποιο χόμπι. Να μάθεις κάποια δεξιότητα. Για παράδειγμα, να μάθεις να μαγειρεύεις ή να μάθεις να κάνεις ζογκλερικά. Ή μπορείς να αφιερώσεις χρόνο για να μάθεις πράγματα για φωτογραφία και βίντεο. Και δεν χρειάζεται να έχεις καμία υπερκάμερα για να μάθεις. Μπορείς με το κινητό σου, βλέποντας κάποια βίντεο στο ίντερνετ, να μάθεις τα βασικά για να βγάλεις καλύτερες φωτογραφίες. Εννοείται στη φύση μπορούμε να βγάλουμε πιο ωραίες φωτογραφίες, αλλά και μέσα στο σπίτι μπορούμε να βρούμε κάποια πράγματα για να φωτογραφίσουμε και να μάθουμε τα βασικά περί φωτογραφίας, φωτισμού και όλη τη θεωρία γύρω από αυτό. Και βάζω τη φωτογραφία και τη μουσική σαν παράδειγμα, αλλά πραγματικά ό,τι αγαπάει κανείς. Πλέξιμο, μαγείρεμα, οτιδήποτε. Επενδύστε στα χόμπι σας. Επόμενο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι είναι να βγείτε έξω. Και όταν λέω έξω, όχι να πάτε για καφέ, εννοείται όχι. Ενώ να βγείτε έξω στο μπαλκόνι ή στη βεράντα. Να αράξετε, να πάρετε αέρα και πολύ σημαντικό να σας ζει ο ήλιος. Ανάλογα με το που είναι το μπαλκόνι σας, τσεκάρετε ποια ώρα της ημέρας βαράει ο ήλιος για να ξέρετε να βγαίνετε εκείνη την ώρα έξω και να αράζετε. Πάρτε το καφέ σας και αράξτε στο μπαλκόνι. Δημιουργήστε. Αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα από όλα αυτά που σας λέω και να σας το προτείνω, είναι το να δημιουργήσετε, να αφιερώσετε αυτό το χρόνο για να δημιουργήσετε κάτι. Όχι μόνο επειδή η δημιουργία από μόνη της σε γεμίζει και σε κάνει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο, αλλά και επειδή είναι μια εξαιρετική περίοδος για να επενδύσεις σε κάτι που θες να φτιάξεις. Κάποιο χόμπι, να προσπαθήσεις να το πας προς το επάγγελμα. Εκείνο το βιβλίο που πάντα έχεις στο μυαλό σου και θες να γράψεις, τώρα να κάτσεις και να το γράψεις. Εκείνα τα βιντεάκια από κάποιο ταξίδι που έχεις κάνει, ίσως τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για να κάτσεις να τα μοντάρεις. Σε συνδυασμό με το να μάθεις μοντάζ που είπαμε πιο πριν, στα πράγματα που μπορείς να μάθεις σαν δεξιότητες, αυτά τα δύο να τα βάλεις μαζί, γνώση και δημιουργία, μπορείς να κάνεις θαύματα. Μπορείς να φτιάξεις ένα blog, να ξεκινήσεις το κανάλι στο YouTube, να ασχοληθείς περισσότερο με το κανάλι στο YouTube. Νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για να δημιουργήσετε, να γράψετε, να φτιάξετε βίντεο, ίσως να φτιάξετε χειροτεχνίες, να φτιάξετε κατασκευές, να φτιάξετε εφευρέσεις, εξαρτάται με το τι ασχολείται ο καθένας. Αλλά γενικότερα να δημιουργήσετε. Παιχνίδια! Ναι, παιχνίδια, ίσως το καλύτερο. Και εννοείται επιτραπέζια, χαρτιά, τάβλη. Καλά, στα χαρτιά και το τάβλη, ας τους έχω, ε. Με έχει. Συμφωνώ και μικρή. Ναι, αλλά στα βιντεοπαιχνίδια την έχω. Και στα παιχνίδια συμπεριλαμβάνονται και τα βίντεο παιχνίδια. Κονσόλες, PC κτλ, κτλ. Αλλά εδώ προσοχή, θέλει αυτή την ισορροπία που έχουμε πει πιο πριν. Αν είσαι όλη τη μέρα στον υπολογιστή, θέλετε να κάνεις ένα διάλειμμα, να παίξεις ένα επιτραπέζιο. Παίξε. Παίξε λέει και παίζει αυτός. Πώς φαίνεται. Παίξε. Άσε ρε. Στον εαυτό μου το είπα το παίξε. Κλέφτη. Παίξε. Κλέφτη. Εγώ ψυχώνω τον εαυτό μου. Κάτι που επίσης μπορείτε να κάνετε τώρα με τον άπλετο χρόνο στο σπίτι είναι να φιλοσοφήσετε. Και δεν το λέω αστεία. Να φιλοσοφήσεις. Βοηθάει, ας πούμε, όταν το συνδυάζεις με το να δεις ένα φιλοσοφημένο βίντεο ή να διαβάσεις ένα βιβλίο. Αλλά γενικά το να αναζητήσεις τα αιώνια ερωτήματα που όλοι έχουμε και να τα σκεφτείς λίγο παραπάνω. Τώρα που έχεις άπλετο χρόνο μπορείς απλά να κάτσεις
να φιλοσοφήσεις. Ενημέρωση! Να μαθαίνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εδώ όμως θέλει μια προσοχή. Ναι μεν, να ξέρουμε τι παίζει, να βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά να μην γίνεται αιμονή και να μην το κάνουμε όλη την ώρα. Μπορείς μια φορά τη μέρα να βλέπεις λίγο τι γίνεται. Και μπορείς απλώς αυτό να το κάνεις βλέποντας τις γενικές βασικές ειδήσεις ημέρας. Αν το κάνεις συνεχώς, αρχίζει και σου γίνεται λίγο πλήση εγκεφάλου και αυτό σε επηρεάζει ψυχολογικά. Επειδή όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες γύρω μας είναι, πώς να το κάνουμε, αρνητικές ειδήσεις. Είναι άσχημα πράγματα. Ναι μεν να ξέρουμε τι γίνεται, ναι μεν να ενημερωνόμαστε, αλλά όχι σε βαθμό που θα μας κάνει κακό ψυχολογικά και σωματικά. Γενικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτό. Ενημέρωση με μέτρο και για κάποιους ίσως να μην χρειάζεται καθόλου ενημέρωση. Αν υπάρχει στο σπίτι σας κάποιος άλλος που παρακολουθεί τα πράγματα και ξέρει πάνω κάτω τι γίνεται, δεν χρειάζεται κι εσείς να αφιερώνετε θεά ουσία και ενέργεια σε αυτό. Αν και θεωρώ πως όλοι οι ενήλικες είναι καλό να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται. Και όταν λέω μια εικόνα, καλύτερα να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα, τι γίνεται ναι στην Ελλάδα, αλλά και τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύω ότι με μισή ώρα online, στα γρήγορα, μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά τι παίζει, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη κτλ. Άρα, λέω ναι να ενημερωνόμαστε, δεν κλείνουμε τα αυτιά μας τελείως, αλλά το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την ψυχολογία μας, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προφυλάξουμε αυτή την εποχή. Και ειδικά αν έχετε παιδιά, αν έχετε μικρά παιδιά, ας πούμε εμείς έχουμε τη μικρή μας την κόρη, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, έτσι. Σε κάποια χρόνια θα της λέμε τι ζήσαμε αυτή την εποχή και ναι, θα της πούμε τότε γεννήθηκε σε αυτή εκεί την εποχή. Ήταν η ζωή μας πριν τον ιό και μετά τον ιό. Παρεπιπτόντως θεωρώ ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν στις ζωές μας. Δεν το λέω αποκλειστικά, ας πούμε αρνητικά, καταστροφολογικά. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα τεράστιο ταρακούνημα και ίσως μπούμε σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σαν ανθρωπότητα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό με σιγουριά και θα έχουμε χρόνο στο μέλλον να το συζητήσουμε. Για την ώρα, ενημέρωση με μέτρο. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Να μην κάνετε τίποτα. Ή μάλλον καλύτερα να κάνετε τίποτα. Γιατί το να μην κάνεις τίποτα είναι κάτι. Είναι αυτό που κάθεσαι και αδειάζεις τη σκέψη σου. Συγκεντρώνεις για παράδειγμα στην αναπνοή σου ή σε κάτι που κοιτάς, αναπνέεις αργά και απλά ηρεμείς. Κάποιοι το λένε διαλογισμό, μπορείς να συγκεντρωθείς σε κάτι, μπορείς να συγκεντρωθείς σε μια φράση, μπορεί να είναι ακόμα και μια προσευχή. Τέλος πάντων, κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Απλά ηρεμείς, αδειάζεις το μυαλό σου και αφήνεις τις σκέψεις να φύγουν σαν σύννεφα. Σίγουρα κάτι που στην κλασική καθημερινότητά μας δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε και τώρα στο σπίτι αξίζει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας. Ιδανικά τις πρωινές ώρες και πολλές φορές κάνοντας αυτό το τίποτα το μυαλό αρχίζει και λειτουργεί και πετάει ιδεάρες. Ειδικά αν το συνδυάσετε με τη δημιουργία που είπαμε πιο πριν θα κάνετε θαύματα. Γι' αυτό βάλτε και στο πρόγραμμά σας και το τίποτα για κάποια λεπτά της μέρας να μην κάνετε τίποτα και να μην σκέφτεστε τίποτα. Τελευταίο και ξέρω για αρκετούς αχρίαστο ή αυτή τη στιγμή είναι το πραγματικά τελευταίο που σκέφτονται να κάνουν. Αλλά το θεωρώ ίσως και ένα από τα πιο σημαντικά γενικότερα για την ψυχολογία μας. Και είναι το να βάλουμε στόχους και να κάνουμε όνειρα. Ξέρω ότι αυτή την εποχή είναι δύσκολο να σκεφτείς το μετά. Αλλά αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να κάνουμε όνειρα για την εποχή που θα περάσει όλο αυτό που περνάμε και την εποχή που όλα θα ξαναγίνουν, ας πούμε, κανονικά. Είναι πάντα σημαντικό να έχεις ένα όραμα, κάτι που σε τραβάει, κάτι που θέλεις. Αυτό πάντα σε κάνει να είσαι πιο δυνατός όταν περνάς τις δυσκολίες. Μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που έξω πέφτει χιόνι και εσύ μένεις μέσα κλειδαμπαρωμένος στη ζέστη, όλα αυτά λιγορικά, τότε είναι που έχεις το χρόνο για να προετοιμάσεις το μετά, να σκεφτείς τι θες να κάνεις μετά, που θα θέλεις να ταξιδέψεις μετά, γενικότερα να κάνεις σχέδια, όνειρα και να βάλεις στόχους για το μέλλον. Ξέρετε, μερικές φορές δεν έχουμε αρκετό χρόνο να σκεφτούμε τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας κλπ. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα χαρτί και να γράψουμε τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και να διαλέξουμε αυτά που θέλουμε περισσότερο να κάνουμε και με τη σειρά να τα βάλουμε μπρος, να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να τα πετύχουμε και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σίγουρα το επόμενο διάστημα
θα είναι δύσκολο. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει όλο αυτό. Ακούμε διάφορες εκτιμήσεις, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και δεν έχει σημασία να ξέρουμε. Σημασία έχει, το σημαντικότερο είναι όλο αυτό το διάστημα να περάσει όσο δυνατόν πιο ανώδυνα. Και όχι μόνο να μειώσουμε τα προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτή η κατάσταση, αλλά και εμείς να βγούμε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Και ένας τρόπος για να βγούμε καλύτεροι είναι να κάνουμε κάποια από τα πράγματα που σας ανέφερα σε αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τα κάνετε εδώ και τώρα. Το μυστικό είναι να μην κάνεις μόνο ένα από αυτά, να βάλεις όσο περισσότερα μπορείς στην καθημερινότητά σου τώρα που μένουμε σπίτι. Και μια καλή ιδέα είναι να χωρίσεις τη μέρα σου σε 8 ώρα που θα είναι ένα για τον ύπνο, ένα για ψυχαγωγία, πράγματα ό,τι θες να κάνεις, τον ελεύθερο χρόνο σου, και ένα ακόμα 8 ώρο που θα κάνεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς, είτε θα δουλεύεις, είτε θα δημιουργείς, είτε θα μαθαίνεις μια δεξιότητα που θες να μάθεις. Αλλά όλα αυτά μπορείς να τα χωρίσεις κανονικά σε πρόγραμμα. Και έτσι πραγματικά δεν θα βαριέσαι ποτέ. Θα υπάρχουν πολλές εναλλαγές στη μέρα σου και κάθε μέρα θα νιώθεις ότι έκανες πολλά πράγματα και ότι έγινες καλύτερος. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό που θέλω να κρατήσετε. Θέλω κάθε μέρα που θα μένουμε σπίτι να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, φιλιά πολλά. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Γράψτε ένα σχόλιο, πείτε μου τι από όλα αυτά σας άρεσε πιο πολύ και θα κάνετε επιτόπου αμέσως. Τι από αυτά ήδη κάνετε και αν έχετε κάτι άλλο να προτείνετε, σαν κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς και όσοι διαβάσουν τα σχόλια από κάτω. Τι μπορούν να κάνουν και αυτοί που εγώ δεν είπα. Πείτε κάτι που εσάς σας αρέσει να κάνετε στο σπίτι. Αυτά, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, φιλιά πολλά. Εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι, like σε αυτό το βίντεο και εννοείται, μένουμε σπίτι. Γεια! Yeah.